Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η εκπομπή Ομογένεια εδώ Λονδίνο και αυτή την Παρασκευή θα σας κρατήσει συντροφιά και θα σας ενημερώσει για την επικαιρότητα και τα γεγονότα που διαδραματίζονται εδώ, στην καρδιά του Λονδίνου. Ας δούμε όμως πρώτα τους τρόπους που μπορείτε να μας παρακολουθείτε. Παρακολουθήστε την εκπομπή Ομογένεια εδώ Λονδίνο, αλλά και όλες τις παραγωγές του Hellenic TV, ελεύθερα σε ολόκληρη την Αγγλία, από το Freeview στο κανάλι 264. Απλά επιλέξτε την κατηγορία International από το Vision TV. Με το Rockbox μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια από Ελλάδα και Κύπρο. Το Rockbox μπορείτε να το προμηθευτείτε από τα γραφεία της CETA UK και να έχετε απεριόριστη τεχνική υποστήριξη. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Hellenic TV στο τηλέφωνο 020 82 92 7037 ή με την CETA UK στο τηλέφωνο 0800 036 0078. Με το application Vision TV Net μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα προγράμματά μας ζωντανά στο κινητό, στο tablet ή στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα του Hellenic TV και τους τρόπους που μπορείτε να μας παρακολουθείτε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.hellenictv.net. Σας καλούμε να μας ενημερώνετε για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην κοινότητά μας. Επικοινωνήστε μαζί μας και εμείς θα βιντεοσκοπήσουμε το γεγονός και θα το προβάλλουμε στο Hellenic TV. Το τηλέφωνο μας είναι 020 82 92 7037 και η ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@hellenictv.net. Και αυτή την Παρασκευή μη χάσετε τις καλύτερες στιγμές από εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν εδώ στην ελληνική κοινότητά μας. Στο απόψινό μας πρόγραμμα θα σας παρουσιάσουμε την ετήσια χωροεσπερίδα του Δίκου Αγγλίας, όπου παρέστη ο πρόεδρος του κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος. Επίσης θα σας παρουσιάσουμε αποσπάσματα από την διάλεξη του Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Ομογένεια του Λονδίνου, καθώς και πλάνα από την έκθεση του οργανισμού Άτοπος με τίτλο Text Me Paper Fashion στο Hellenic Center. Και τέλος την παρουσίαση της αθλήτριας Κάλλιας Κουρούνη από τον διευθυντή της Premier Boxing Promotions. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα που αφορά την ετήσια χωροεσπερίδα του Δίκου Αγγλίας που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου στο φιλόξενο χώρο του Penrith στο Βόρειο Λονδίνο. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο πρόεδρος του Δίκο, κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος, ο οποίος τιμά κάθε χρόνο με την παρουσία του την χωροσπερίδα αυτή. Εκτός από τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο, παρευρέθηκαν ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, κύριος Κώστας Χαμπιάουρης, ο Βουλευτής των Εργατικών στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, Πάμπος Χαραλάμπους, ο Ύπατος Αρμοστής, κύριος Ευρυπίδης Ευρυβιάδης, ο Αρχιμανδρίτης Δαμιανός Κωνσταντίνου, ο οποίος εκπροσώπησε τον Αρχιεπίσκοπο, εκπρόσωποι όλων των παρατημάτων, των παρικιακών κομμάτων και οργανώσεων, καθώς και πολλοί φίλοι και υποστηρικτές του Δίκου. Στο βίντεο που ακολουθεί θα πάρουμε μια γεύση από την ευχάριστη ατμόσφαιρα που δημιούργησε η ορχήστρα του Παύλου Δουκανάρη. Thank you.
Αμέσως μετά το πλούσιο φαγητό ακολούθησαν ομιλίες. Πρώτος έλαβε το λόγο ο πρόεδρος του Δίκο Αγγλίας, κ. Μιχάλης Έλληνας, ο οποίος καλωσόρισε τον πρόεδρο του Δίκο, ευχαριστώντας τον για την παρουσία του και εκφράζοντας την εγνωμοσύνη του σε όλους όσοι συνδράμουν για να πραγματοποιηθεί η ετήσια χωροεσπερίδα με επιτυχία. Ας παρακολουθήσουμε τι είπε ο κ. Μιχάλης Έλληνας. Να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω όλους που μας τιμάτε απόψε με την παρουσία σας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον φίλο Νικόλα Παπαδόπουλο, ο οποίος κάθε χρόνο τέτοια εποχή μας τιμά με την παρουσία του με τη σύζυγό του Γιώτα. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν θα το επαναλάβω, διότι ο Νικόλας είναι στέλεχος του Δημοκρατικού Κόμματος από την εποχή που ήταν φοιτητής εδώ στο Λονδίνο με αξιοζήλευτη δράση. Να καλωσορίσω όμως, και βρίσκεται μαζί μας και είναι μεγάλη τιμή, γιατί στην πρώτη του επίσκεψη εδώ στο Λονδίνο ο Υπουργός Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Κώστας Χαμπιαούρης, από την έμπαν της Πάφου. Πάφο, ναι. Έχει έρθει εδώ στο Λονδίνο για υπηρεσιακούς λόγους. Επισκέφθηκε μάλλον σήμερα παρικιακά σχολεία με συνεργάτες του και αύριο θα πάει στο Μπέρμιγχαμ για πάλι για τους ίδιους λόγους υπηρεσιακούς. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την τιμή που μας κάνει απόψε, αλλά και για την επίσκεψή του σήμερα σε διάφορα ελληνικά σχολεία. Εμείς είχαμε τη χαρά να τον υποδεχθούμε στα σχολεία μας, μαζί με τους συνεργάτες του. Του έχουμε μεταδώσει διάφορα μηνύματα. Έναν είναι το κεντρικό, το οποίο έχει μάθει και ο ύπατος αρμοστής πάρα πολύ καλά, ότι ο αγώνας μας εδώ, κύριε Υπουργέ, είναι τα παιδιά μας να ενσωματωθούν στην αγγλική κοινωνία, αλλά να μην αφομοιωθούν. Αυτός είναι ο αγώνας μας ο τεράστιος. Ευχαριστώ τον Αρχιμανδρίτη Δαμιανό Κωνσταντίνου, ο οποίος εκπροσωπεί τον Σεβασμιότατο, ο οποίος δεν μπορούσε να απόψε να έρθει εδώ. Ευχαριστώ τον, είπα τον αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Ευρυπίδη Λάμβδα Ευρυβιάδη, ο οποίος διανύει ίσως το τελευταίο έτος της παρουσίας του και της υπηρεσίας του εδώ στο Λονδίνο. Μπορεί ο πρόεδρος να του δώσει κανένα χρόνο παράταση, τώρα δούμε, δεν ξέρουμε, πιθανόν. Λοιπόν, αν δεν παραβιάζονται άλλα πράγματα. Τον ευχαριστώ για την φιλία του και για την όλη δράση του, την οποία έχει εδώ στην Κυπριακή Νηπά την αρμοστία. Είναι όμως επίσης με μεγάλη χαρά που καλωσορίζω στη χωροεσπερίδα μας τον πρώτον Ελληνοκύπριο βουλευτή, τον Πάμπον τον Χαραλάμπους. Ο Πάμπος είναι γέννημα θρέμμα της παροικίας, είναι τιμή μας να έχουμε βουλευτή στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, δεν έχει σημασία σε ποιον κόμμα ανήκει, ο Πάμπος είναι του Εργατικού Κόμματος, εκπροσωπεί το Enfield Southgate, αλλά όπου και να ήταν Ελληνοκύπριος, εμείς πάντοτε τους υποστηρίζουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε Πάμπο για όλα όσα κάνεις. Πρέπει να πω ότι ο Πάμπος τελευταίος ήταν ένας από τους δικηγόρους των 33 αγωνιστών της ΕΟΚΑ που είναι στην εκλογική του περιφέρεια και έχουν κερδίσει την μάχη αυτή που αναγνώρισε τελικά η Βρετανική κυβέρνηση, έστω γιατί είναι εξώδικος ο συμβιβασμός, αναγνώρισε το αίτημα των αγωνιστών αυτών της ΕΟΚΑ τότε για τον απελευθερωτικό αγώνα. Και μπράβο, συγχαρητήρια Πάμπο, και στους υπόλοιπους βέβαια συναδέλφους σου των υπολείπων εναγόντων. Λοιπόν, επίσης να καλωσορίσω δύο άλλους φίλους δημοτικούς συμβούλους, τον Στίβεν Αλαμπρίτιν, ο οποίος είναι ο ηγέτης του Μόρτον, της περιοχής Μόρτον, του Δημαρχείου του Μόρτον, που μας τιμά επίσης, αλλά μια έτσι μεγαλύτερη ευαισθησία
σε όλα τα μπράβο που δίνω ή τους επένους που απονείμω, έχω για τον Στέφανον Ιωάννου. 21 χρονών εξελέγει με το συντηρητικό κόμμα Δημοτικός Σύμβουλος, πριν 3 χρόνια, κύριε Υπουργέ, ήταν στα σχολεία μας. Και έκανε και το A-level του. Παρά την πολεμική που έχει δεχθεί, και ξέρει καλά ο Ανδρέας ο Παπαευρυπίδης και άλλοι, και στο ίδιο το συντηρητικό κόμμα, γιατί έκανε like το Barbarians, και τον έδιωξαν από το συντηρητικό κόμμα. Ευτυχώς βρέθηκε κάποιος φωτισμένος εκεί στο συντηρητικό κόμμα, στα κεντρικά γραφεία, να δικαιώσει τον Στέφανο. Μπράβο, Στέφανε. Συνέχεια θα σε υποστηρίζουμε. Ευχαριστώ τον Χρήστο τον Καραολίν και τον Ανδρέα τον Παπαευρυπίδη. Ο Χρήστος ο πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας που είναι εδώ και ο Ανδρέας ο Παπαευρυπίδης πρόεδρος του Δύση Ηνωμένου Βασιλείου και πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και για την τιμητική τους παρουσία και τη φιλία τους. Ευχαριστώ τον Ανδρέα τον Γρηγορίου, τον νέο επαρχιακό, Ανδρέα που είσαι, τον νέο επαρχιακό γραμματέα του ΑΚΕΛ Βρετανίας, τον ευχαριστώ πολύ. Τον Μιχάλη Γκασί. Ο Μιχάλης Κασίς, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ του Ηνωμένου Βασιλείου. Ευχαριστώ, Μιχάλη, και την αντιπροσωπεία ολόκληρη που είσαστε εδώ μαζί μας και όλους τους υπόλοιπους. Όπως είπα, δεν θα μακρηγορήσω. Να πω μόνο 2 επισημάνσεις. Είμαι βέβαιος ότι παρακολουθείτε την κατάσταση στην Κύπρο. Δυστυχώς, δεν πηγαίνουμε πουθενά. Έχουμε να κάνουμε με την Τουρκία, δυστυχώς, και όχι με Τουρκοκύπριους ή οποιουσδήποτε άλλους. Έχουμε να κάνουμε με την Τουρκία. Είναι άδικο να κατηγορείται η πλευρά μας ότι εμποδίζει τη λύση του Κυπριακού. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, δυστυχώς, η Τουρκία δεν έχει διάθεση να λύσει το Κυπριακό. Όσες υποχωρήσεις και αν κάνουμε, εκτός εάν επιτευχθούν τα στρατηγικά της σχέδια, τα οποία δεν θα αναλύσουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά η δική μας η πλευρά είναι άδικο να κατηγορείται είτε από ξένους είτε και από δικούς μας, θα έλεγα, με τα λύπης, ότι ευθύνεται για το παραμικρό σε σχέση με το αδιέξοδο το οποίο παρατηρείται στο Κυπριακό. Όσον αφορά την εσωτερική διακυβέρνηση, ενώ την εσωτερική κατάσταση, διαπιστώνουμε με χαρά ότι η Κύπρος πηγαίνει μπροστά. Εδώ θα πρέπει να πω ότι το Δημοκρατικό Κόμμα και ο Νικόλας Παπαδόπουλος ήταν από αυτούς που συνέβαλαν τα μέγιστα στο να πάει η Κύπρος μπροστά. Και αυτό νομίζω αναγνωρίζεται από όλους με την υπεύθυνη πολιτική που άσκησε ο Νικόλας ο Παπαδόπουλος και το Δίκο. Νομίζω ότι βοήθησε και την κυβέρνηση, βοήθησε όμως γενικά τον τόπο να αρχίσει να βλέπει σημάδια καλυτέρευση στην Κύπρο. Γι' αυτό είμαστε περήφανοι, διότι φορέας αυτής της πολιτικής είναι ο Νικόλας ο Παπαδόπουλος. Για άλλη μια φορά θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας. Στη συνέχεια ακολούθησε σύντομος χαιρετισμός από τον Κύπριο βουλευτή Πάμπο Χαραλάμπους, ο οποίος δήλωσε ότι βρίσκεται στη διάθεση της παροικίας και κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει τους συμπατριώτες μας. Εξέφρασε δε την ικανοποίησή του για την δικαίωση των 33 αγωνιστών της ΕΟΚΑ, οι οποίοι έλαβαν αποζημίωση από την Βρετανική κυβέρνηση για τους βασανισμούς που υπέστησαν την περίοδο 1955-1959. Ευχαριστώ, Μιχάλη, που με καλέσετε στον χεροσπερίδαν σας απόψε. Θα πω λίγα λόγια στα αγγλικά και μετά θα πω λίγα λόγια στα ελληνικά. I just want to say it's a great honor to be the Member of Parliament for this area. I grew up in the community. I understand and I'm part of the community and I work hard for you. I've been raising the issue of Cyprus in Parliament and I've also been campaigning. I helped the people that were tortured by the British get compensation. I was working with their solicitors in Cyprus and in the UK, and I spoke to Alan Duncan this week, and I'm really pleased that they got the settlement. They didn't get an apology, and we still need to make sure that the government gives them an apology, because that's something that the government didn't do. So I'm going to be working hard for that. Unfortunately, Brexit takes up a lot of time, so I'm still working in Parliament to try and see what we can do to stop Brexit or to make it as soft as possible. So that's something I'm working for as well.
I'm there to serve you. I'm there in the community. I have my surgeries. People come to me with their problems. I'll try and solve your problems. So I'm there for you. I'm there because of you as well. So that's something that's very important to me. So I'll just say a few words in Greek now. Είμαι από την Παραγκιάννη, είμαι γεννημένος στο Λονδίνο, μα πια στα ελληνικά σχολεία είμαι ένας από εσάς και θα βάλω τα δυνατά μου να σας βοηθήσω όσο μπορώ. So, ευχαριστώ που με καλέσετε απόψε και σας εύχομαι καλή επιτυχία στο μέλλον. Ευχαριστώ. Έπειτα, ο Μιχάλης Έλληνας κάλεσε στο βήμα τον πρόεδρο του Δίκο, κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο, ο οποίος, αφού ευχαρίστησε το Δίκο Αγγλίας και την Παρικία για τη δράση τους υπέρ των δικαίων της Κύπρου, δήλωσε πως το 2019 έχει προκλήσεις για την Κύπρο. Επεσήμανε την αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας με τη συνεισφορά του Δημοκρατικού Κόμματος. Επίσης, ο κύριος Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στο Brexit και βεβαίως στις εξελίξεις για το εθνικό θέμα της Κύπρου. Ας παρακολουθήσουμε όσα είπε ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ, κύριος Παπαδόπουλος. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Φίλε Μιχάλη, έντιμη κύριε βουλευτή, έντιμη δημοτική σύμβουλη, πάνω σιολογιώτατε, φίλε Υπουργέ της Παιδείας, φίλες και φίλοι, είναι με ιδιαίτερη χαρά αλλά και με συγκίνηση που βρίσκομαι ακόμα μια χρονιά εδώ μαζί σας, γιατί είχε απόλυτο δίκιο ο Μιχάλης. Ξεκίνησα την πολιτική μου σταδιοδρομία από την αναγέννηση στο Ηνωμένο Βασίλειο και θεωρώ ότι αυτοί οι δεσμοί που έχω αναπτύξει με την Παρικία θα παραμείνουν, όσο φυσικά υπάρχει η Παρικία που θα είναι για πάρα πολλά χρόνια. Και θα μου επιτρέψετε με αυτήν την ευκαιρία να ευχαριστήσω τους έντιμους δημοτικούς συμβούλους, αλλά φυσικά και τον βουλευτή μας που βρίσκεται εδώ απόψε, γιατί η παρουσία τους δεν μας τιμά μόνο, αλλά αποτελούν και απόδειξη πόσο πολύτιμη και σημαντική είναι η εισφορά και η συμβολή της Παρικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και να μου επιτρέψετε επίσης, επειδή θα είναι ίσως η τελευταία φορά που θα έχουμε σε αυτόν τον χώρο τον Ευρυπίδη με την επίσημη ιδιότητα του πρέσβη. Θα έχουμε τη χαρά να τον έχουμε στην Κύπρο, αλλά δυστυχώς θα το χάσει η Παρικία. Γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω για όλα όσα έχει κάνει μέσα από τα χρόνια, βοηθώντας φυσικά τους Κύπριους της Αγγλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, τους φοιτητές. Ευρυπίδη, σου εύχομαι κάθε καλό για το μέλλον. Και να ξέρεις ότι είσαι ευπρόσδεκτος σε κάθε χώρο του Δίκου Αγγλίας να είσαι εδώ μαζί μας. Αγαπητές φίλες και φίλοι, αποχαιρετούμε το 2018 με ανάμεικτα συναισθήματα και με συναισθήματα χαράς αλλά και πικρίας. Ήταν μια χρονιά δύσκολη, γεμάτη προκλήσεις. Δεν υλοποιήθηκαν όσον αφορά το Δημοκρατικό Κόμμα οι πολιτικοί μας σχεδιασμοί, αλλά θεωρώ ότι μέσα από μια έντιμη προεκλογική προσπάθεια στις τελευταίες προεδρικές εκλογές αποδείξαμε ότι συνεχίζουμε να είμαστε η καθοριστική και ρυθμιστική δύναμη του ενδιάμεσου χώρου. Και το 2019 θα είναι μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις για την Κύπρο και όχι μόνο, καθώς ναι, μεν από τη μία έχουμε πετύχει την αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας και όντως το Δημοκρατικό Κόμμα έχει συμβάλει στη διατήρηση της σταθερότητας και της ευρωπαϊκής πορείας της Κύπρου μέσα από την υπεύθυνη πολιτική που άσκησε εντός της Βουλής των Αντιπροσώπων. Όμως από την άλλη, εξακολουθούμε ως χώρα να αντιμετωπίζουμε τις παρενέργειες της οικονομικής κρίσης που διανύσαμε τα προηγούμενα χρόνια, με το υψηλότερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ευρώπη, το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικού χρέους στην Ευρώπη, με το πολύ υψηλό ποσοστό δυστυχώς της ανεργίας στους νέους. Η Κύπρος είναι η 14η χειρότερη χώρα στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την ανεργία των νέων. Και όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει μέσα από συλλογικότητα, αλλά και με μια ανυπεύθυνη προσέγγιση, να προσπαθήσουμε να τα αντιμετωπίσουμε για τη νέα χρονιά. Ως επίσης, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και διεθνείς προκλήσεις.
όπως είναι τον Brexit. Γιατί για κάποιους η συζήτηση επικεντρώνεται γύρω από την Ιρλανδία, αν κάποιοι ξεχνούν ότι η Κύπρος αντιμετωπίζει ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Η Κυπριακή Δημοκρατία, η Κύπρος, ο Κυπριακός λαός δεν ήθελαν το Ηνωμένο Βασίλειο να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς θεωρούμε ότι όλοι ανήκουμε σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Σεβόμαστε όμως την απόφαση και την ετοιμιγορία του αγγλικού λαού, του λαού του Ηνωμένου Βασιλείου. Πλην όμως, ελπίζω να αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν έχουμε συμφωνία εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά τον Μάρτη, όποιος θέλει να πάει στην Πάφο, όποιος θέλει να πάει στο Παραλίμνη, θα πρέπει να περάσει από σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή είναι μια απαράδεκτη κατάσταση. Και σε καμία περίπτωση απευχόμαστε η κατάληξη αυτής της διαδικασίας να είναι μια έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία. Και άρα ελπίζουμε να πριτανεύσει η λογική, να έχουμε μια θετική κατάληξη και έστω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να έχουμε μια ειδική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς αυτό θεωρούμε πως είναι προς το συμφέρον της Κύπρου, αλλά και προς το συμφέρον της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δυστυχώς, φίλες και φίλοι, αντιμετωπίζουμε τη διεθνή προκλητικότητα της Τουρκίας, καθώς συνεχίζουμε να διαπιστώνουμε την τουρκική αδιαλλαξία να βρίσκεται στο απόγειο της, με συνεχείς απειλές, εκβιασμούς σε ό,τι αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Καμία διάθεση δεν διαπιστώνουμε σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού να εξευρεθεί ένας έννημος συμβιβασμός για να καταλήξουμε στο ποθούμενο που είναι μια λειτουργική και βιώσιμη λύση. Αντίθετα, όλον και περισσότερο αυτό που ακούμε από Τούρκους αξιωματούχους και από Τουρκοκύπριους αξιωματούχους είναι ότι η επιδίωξη της Τουρκίας είναι να ξεκινήσουμε να συζητάμε τη διχοτόμηση της Κύπρου. Λύση δύο κρατών, η λύση συνομοσπονδίας, που είναι κατ' εμένα η χειρότερη μορφή επίλυσης του Κυπριακού, γιατί εάν καταλήξουμε να αποδεχθούμε μια τέτοια μορφή λύσης, δυστυχώς αυτό που θα επιτύχει η Τουρκία θα είναι αυτό που ο μακαριστός ο Τάσος Παπαδόπουλος έλεγε μια ζωή, ότι αυτό που επιδιώκουν είναι να είναι αφέντες στο Βορράν και ισότιμοι συνέτεροι στο Νότο. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τέτοιες μορφές λύσης του Κυπριακού. Και όποιοι αφήνουν την Τουρκία να καταλαβαίνει ότι είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε κάτι τέτοιο, δεν υπηρετούν το καλώς νοούμενο συμφέρον, το εθνικό συμφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το 2019 θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Και γι' αυτό σήμερα περισσότερο παρά ποτέ οφείλουμε ως Δημοκρατικό Κόμμα να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε αυτές τις αρχές, τα ιδανικά, τις αξίες που υπηρετούμε από την ημέρα της ίδρυσής μας, καθώς αυτό που επιδιώκουμε είναι να δούμε την Κύπρο να ευημερεί κοινωνικά, οικονομικά, αλλά φυσικά να δούμε και εκείνη την ευλογημένη μέρα όπου θα ανατείλει ο ήλιος της ελευθερίας πάνω από το πολύπαθο νησί μας. Επομένως, θέλω να σας ευχηθώ καταλήγοντας τις καλύτερες ευχές για το 2019, υγεία, ευτυχία, οικογενειακή ευημερία, και το 2019 να είναι, ελπίζουμε όλοι μας, η χρονιά της απελευθέρωσης της πατρίδας μας. Να είστε καλά. Η εκδήλωση έκλεισε με ψυχαγωγία και τραγούδια από τον μεγάλο Έλληνα καλλιτέχνη Γιώργο Γερολιμάτο, ο οποίος κόρπισε με τα τραγούδια του άφθονο κέφι. Ας δούμε μερικά πλάνα από αυτή την όμορφη βραδιά. Πετάξα τα σκεπάσματα και φόρεσα τη βρήκα και μες στη νύχτα με βροχή τρεις παράδεκα βγήκα. Ρωτάω καρδιά μου που δω, μου λες σε γίνει παγάπας, καλύτερα μαζί σου και τρελός.
λογικός. Καλύτερα μαζί σου και τρελός, παρά μονάχος μου και λογικός. Το για ανοιχτό εκεί με την κάμερα εκεί. Για σου μαγέρι στην καρδιά, την ώρα που μου είπες το άδειο, το λόγο σου με κράτησες, μονάχο με παράτησες μες στη νύχτα και στο κρύο. Τα λόγια σου μαγέρι στην καρδιά, χωρίς εσένα είπα θα πεθάνω. Από τον Άδη γύρισα, μη φεύγεις σου ψηφίσα, είναι λίγο παραπάνω. Έχει ένα φεγγάρι απόψε που με κάνει κι αρρωσταίνω. Έχει ένα φεγγάρι απόψε που με λαχολώ. Έχει ένα φεγγάρι απόψε σαν και εμένα δακρυσμένο. Πες μου πως θα έρθεις πάλι, σε παρακαλώ. Μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση. Θα σου φύγω και θα φταις για όλα εσύ. Μου έχεις κάνει τη ζωή μου δύσκολη. Όμως αγαπώ ακόμα πιο πολύ. Πόσο σ' αγαπώ. Πόσο σ' αγαπώ. Σε αγγίζω και πονάω. Πόσο σ' αγαπώ. Μα εσύ με εκμεταλλεύτηκες, καθόλου δεν με σκέφτηκες. Το λόγο σου δεν κράτησες, κουρέλι με κατάντησες εσύ. Μου έχεις κάνει τη ζωή μου. Παραϊδά. Θα σου φύγω και θα φταις για όλα εσύ. Παραϊδά, μπορά, 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 μπορά. Μου έχεις κάνει τη ζωή μου δύσκολη. Όμως αγαπώ ακόμα πιο πολύ. Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου για μένα είσαι εσύ. Η μεγαλύτερη αγάπη από όλες, μωρό μου είσαι εσύ. Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου για μένα είσαι εσύ. Η μεγαλύτερη αγάπη από όλες, μωρό μου είσαι εσύ. Τώρα που φεύγεις από μένα μακριά, ένα σου λέω, μην αλλάξεις ουρανό. Σημάδια άφηνε στα σύννεφα πάνω, γιατί δεν πρέπει να χαθούμε εμείς οι δυο. Σημάδια άφηνε στα σύννεφα πάνω, γιατί δεν πρέπει να καθούμε εμείς οι δυο. Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
πέταγμά σου. Μάθε με και εμένα να πετώ, να μην έχω ανά τα φτερά σου. Χορέψτε, ελάτε, διασκεδάστε, διασκεδάστε. Ένα στην πίστα. Όπα, ελάτε, όποιος δεν έρθει. Όπα. Κάτσε, Γιώργο. Το καθρεφτάκι σου παλιό, μ' άπησε από τη θαμπάδα. Η Σμυρίνη με το κορδελιό, παλιά Ελλάδα, η παλιά Ελλάδα. Ουτσουρωμένο το γυαλί, μαύρης απ' τους καπνούς σου, βλέπει ο Θεός το αϊβαλί και σταματάει ο νους του. Σταματάει ο νους του. Σμύρινε η κάδρα που για ποιος σου τα μάθε, να τα λες και να δαγκρίζεις της καρδιάς μανδύ. Σμύρινε η κάδρα που για ποιος σου τα μάθε, να τα λες και να δαγκρίζεις της καρδιάς μανδύ. Καθρεφτάκι σου παλιό, το μυαλό χαμένο, σε ποιότα ήπιες καπηλιό και βγήκες μεθυσμένο και μου ήρθες μεθυσμένο. Τα Σμύρινε η κάδρα για ποιος σου τα μάθε, να τα λες και να τα κρίζεις της καρδιάς μανδύ. Ας μην είναι τα τραγούδια κι όσο τα μάθε, να τα λες και να τα κρίζεις της καρδιάς μανδύ. Όπα! Αραραρα. Κλαίν τα νυχτοπούλια, σταλά σταλά πέφτουνε τα δάκρυα βροχή. Παράθηκαν στη γλάστρα τα σουμπούλια, μαύρη νύχτα μου σκεπάζει τώρα τη ζωή. Σου κανά και με κατέληψες, γύρισε πίσω γιατί μου έλειψες. Σου κανά και με κατέληψες, γύρισε πίσω γιατί μου έλειψες. Άλλο, γύρισε πίσω γιατί μου έλειψες. Όπα!
Ολόκληρη την εκδήλωση θα σας την παρουσιάσουμε προσεχώς στην εκπομπή με το φακό του Hellenic TV.